Καλώς ήρθατε στα τσουλομαγειρέματα, στην εκπομπή που όλοι έχετε αγαπήσει εδώ στο YouTube και ελπίζω να την αγαπήσετε κι άλλοι. Γι' αυτό κάντε ένα subscribe, παιδιά, να βλέπουν τα βίντεό μας κι άλλοι άνθρωποι και κοινοποιήσεις, Αλέξανδρε, να κάνουν, έτσι. Γιατί εδώ πέρα γίνεται ολόκληρη παραγωγή, κάνουμε ολόκληρη δουλειά. Σήμερα θα κάνουμε ένα γλυκάκι, θα κάνουμε ένα εύκολο γλυκό, θα κάνουμε ένα γλυκό το οποίο μπορούμε να βάλουμε υλικά που μας έχουν περισσέψει, είτε ξηρή καρπή είτε μπισκότα, μπορούμε να τα ρίξουμε όλα μέσα και να φτιάξουμε αυτό το γλυκό. Και θα κάνουμε καριώκες, αλλά καριώκες ταψιού. Θα τις κάνουμε λίγο πιο εύκολες καριώκες, να μην χρειάζεται να τις πλάθετε κτλ. Απλά θα απλώσουμε σε ένα ταψί το μείγμα, να το παγώσουμε και μετά θα κάνουμε και μία επικάλυψη. Πάμε να ρίξουμε τα πράγματά μας, τα υλικά μας, μέσα σε ένα μεγάλο μπολ. Θα ξεκινήσουμε με μπισκότα θρηματισμένα. Θρηματισμένα, χοντροκομμένα καρύδια. Μπορείτε να βάλετε φουντούκι, μπορείτε να βάλετε αμύγδαλο, μπορείτε να βάλετε ό,τι ξηρό καρπό θέλετε. Αν δεν θέλετε να βάλετε ξηρό καρπό, απλά θα μου αυξήσετε την ποσότητα του μπισκότου μέσα. Εγώ θα βάλω και βούτυρο μέσα, οπότε θα το λιώσουμε λιγουλάκι. Συνεχίζω ρίχνοντας ζαχαρούχο γάλα. Δεν έχει καθόλου ζάχαρη συνταγή και όλη τη γλυκύτητα η καριώκα θα την πάρει από το ζαχαρούχο γάλα. Όταν βάζουμε σε τέτοια γλυκά τα οποία έχουν σοκολάτα μέσα, εμείς θα βάλουμε κακάο, προκειμένου να σφίξει ακόμα καλύτερα το μείγμα, χρησιμοποιούμε ένα αλκοόλ. Βάλουμε και κονιάκ, που είναι ωραίο αρωματικό, βανίλια χύλισμα, κακάο. Σας είπα, είναι πολύ εύκολη συνταγή, είναι μια συνταγή την οποία απλά ρίχνουμε πράγματα μέσα. Το βουτυράκι έχει ξεκινήσει και λιώνει. Έτοιμο το βούτυρο, έλειωσε, πάμε να το ρίξουμε μέσα στα υπόλοιπα υλικά. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ απλά είναι να ανακατέψουμε τα υλικά μας. Πάμε να πάρουμε το ταψάκι μας. Στο site σας έχω για μεγαλύτερη ποσότητα να κάνετε, δηλαδή στο site σας έχω να κάνετε με σε ένα τετράγωνο ταψάκι. Εδώ θα κάνουμε 6 καριώκες. Λοιπόν, οπότε αυτό γιατί το έκανα, για να σας δείξω ότι όση ποσότητα και αν θέλετε, ό,τι ταψί και να έχετε, γίνεται αυτή η συνταγή. Το έχουμε λαδώσει ελαφρά και έχουμε βάλει και λαδόκολλα στον πάτο, ούτως ώστε να μπορούμε να το ξεφορμάρουμε συνέχεια εύκολα. Και όπως είμαστε λοιπόν, πάμε να αδειάσουμε το μείγμα μέσα στο ταψάκι μας. Μπορείτε να βάλετε ξύσμα πορτοκαλιού, μπορείτε να βάλετε ό,τι μα ό,τι θέλετε. Είναι ένα γλυκό άλλωστη καριώκα, στην οποία μπορούμε να βάλουμε ό,τι υλικά θέλουμε εμείς. Λοιπόν, με ένα κουταλάκι πιέζουμε το μείγμα, πάρα πολύ ωραία. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να το βάλουμε στο ψυγείο για περίπου μία ωρίτσα, μία μισή ωρίτσα να σφίξει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Πάμε στο ψυγείο. Τέλεια. Όσο παγώνει τώρα το μείγμα μας, το μείγμα για τις καριώκες, πάμε να φτιάξουμε την επικάλυψη. Έχει σοκολάτα κουβερτούρα και βούτυρο. Τώρα αυτά τα δύο θέλουμε να τα ομογενοποιήσουμε. Άρα, μέσα σε ένα κατσαρολάκι ρίχνουμε ψιλοκομμένη σοκολάτα κουβερτούρα. Θα ρίξουμε και το βουτυράκι μας. Ανάβουμε τη φωτιά μας μέτρια προς χαμηλά. Δεν θέλουμε να είναι πολύ δυνατή η θερμοκρασία για να μην μας καεί η σοκολάτα. Και σιγά σιγά ξεκινάμε να λιώνουμε αυτά τα δύο υλικά. Και το λέω ότι το κάνουμε τώρα αυτό όσο παγώνει μέσα το μείγμα, γιατί η επικάλυψη θέλουμε να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Δεν θέλουμε να είναι πάρα πολύ ζεστή, γιατί αν είναι πολύ ζεστή τι θα γίνει, θα μας μαλακώσει το μείγμα και θα μας βγουν σωστές οι καριώκες. Αυτό που θέλουμε είναι παγωμένη καριώκα, θερμοκρασία δωματίου το μείγμα μας, η επικάλυψή μας, ούτως ώστε με το που τη βουτήξουμε μέσα την καριώκα, τι θα γίνει, θα πετρώσει κατευθείαν. Σοκολάτα μας. Κοιτάξτε πώς έχει γίνει, έχει λιώσει. Περιμένουμε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου, να παγώσουν και οι καριώκες μας. Βάζουμε την επικάλυψη από πάνω και σερβίρουμε. Το μείγμα μας για τις καριώκες έχει παγώσει και πάμε τώρα να τις ξεφορμάρουμε. Πάμε τώρα να κόψουμε τις καριώκες μας και να τις βουτήξουμε μέσα σε σοκολάτα. Θα το βάλω εδώ. Τώρα το μέγεθος, παιδιά, είναι στη δική σας ευχέρεια. Κοίτα εδώ. Το κάνουμε πιο μικρό. Οπ, το βλέπετε. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο είναι μέσα. Όπως είμαστε, πάμε να το ρίξουμε μέσα στη σοκολάτα. Παίρνουμε ένα ταψάκι με λαδόκολλα.
και το τοποθετούμε στο δαψάκι μας. Και η τελευταία μας καριόκα, έτοιμη. Μεταφέρουμε στο δαψάκι μας, βάζουμε και την περίσσια εδώ σοκολατίτσα. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι ένα μισάωράκι στο ψυγείο και απολαμβάνουμε. Οι καριόκες μας, όπως βλέπετε, είναι πανέτοιμες. Πάμε να τις μεταφέρουμε στο πιατάκι μας. Είδατε, εύκολο γλυκό, με υλικά απλά. Μπορούμε να βάλουμε σταφίδες, μπορούμε να βάλουμε ό,τι μα ό,τι θέλουμε εμείς. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Έχει το τραγανό από το καρύδι. Έχει τη γλυκύτητα από το ζαχαρούχο γάλα. Μιλάμε για πολύ ισορροπημένο γλυκάκι. Την επόμενη φορά που έχετε γενέθλια, που θέλετε να πάτε καλεσμένοι σε ένα σπίτι, θα φτιάξετε αυτές τις καριόκες. Πραγματικά θα τρελαθούν όλοι. Αυτή είναι η σημερινή μας συνταγή. Εύκολη, απλή και γρήγορη. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Ποιο είναι συνήθως το γλυκό που πηγαίνει διακέρασμα όταν πάτε σε ένα σπίτι. Αυτά και άλλα πολλά θα τα πούμε την επόμενη φορά εδώ, στα Τσούλο Μαγειρέματα. Γεια σας.